λένε Ελένη Σιδηροπούλου, είμαι 35 χρονών, κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη και μένω στην Αθήνα. Είμαι ιδιωτική υπάλληλος και για την ακρίβεια είμαι χασάπη σε μια πολυεθνική εταιρεία. Αυτή είναι η πολυεθνική, το χασάπικο? Όχι, κλειτσίδα, σούπερ μάρκετ. Α, οκ, οκ. Εκτός από το χασάπικο, κάνω και κάποια live, παίζω κιθάρα, τραγουδάω. Δεν πες μου, όταν δουλεύεις, τραγουδάς τώρα και όλα ταυτόχρονα. Οι πελάτες γι' αυτό έρχονται. Α, μάλιστα. Κάνεις ένα φλία εκεί και δίνεις και κρέατα και τέτοια, μάλιστα. Για πάρα πολλά χρόνια η ενασχόλησή μου ήταν με την άρση βαρών. Γενικά μου αρέσουν τα βαριά αθλήματα. Και το άλλο μου χόμπι είναι οι βόλτες με τη μηχανή μου. Τη χασαβική με τη μουσική θα τη συνδυάσω και τη συνδυάζω ούτως ή άλλως, γιατί κάθε μέρα τραγουδάω και στους πελάτες μου και στα κρέατά μου. Δώστα όλα, ρε παιδάκι μου. Χαίρετε. Yeah. Καλησπέρα. Πώς σε λένε? Με λένε Ελένη Σιδηροπούλου. Ελένη Σιδηροπούλου. Μάλιστα. Ωραίο επίθετο. Ναι. Τι κάνεις, Ελένη, πώς είσαι? Είμαι μια χαρά που είσαι, σας βλέπω. Είσαι καθόλου αγχωμένη? Για το X-Factor. Δεν λένε να ξεϊδρώσουν τα χέρια μου. Έλα ρε εσύ. Κι εγώ. Τι πράγμα είναι αυτό? Εγώ είμαι πιο αγχωμένος, οπότε κουλάρε. Με τι ασχολείσαι, Ελένη? Είμαι χασάπισα. Τι είσαι, κορίτσι? Ωραία, τέλεια. Από μένα είναι ναι. Πιστεύω να έχει φέρει κανένα μπάλτα. Εντάξει, τα κρύβω αυτά. Τα κρύβω. Μάλιστα, χασάπισα. Τώρα τι να ρωτήσω εγώ, με το τραγούδι πώς και προκειμένου. Φαντάζεσαι να μας πει και ένα χασάπικο τώρα. Ναι. Όχι, δά. Καλό. Με τη μουσική, ερασιτεχνικά, κάνω κάποια live, βέβαια. Μου αρέσει πάρα πολύ, εννοείται, η μουσική. Μπάντα είχα, όχι μπάντα ακριβώς, είχα μία φίλη, παύλα συνάδελφο, που έπαιζε πιάνο, τραγουδούσε και παίζαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Συνάδελφο, χασάπισα. Όχι, χασάπισα. Τι συνάδελφο. Μας τρελάνετε τώρα. Συνάδελφο, έχετε γκρουμι χασάπι στη Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα, αλλά πες, πες. Θα μπορούσε. Λοιπόν, έφυγα, μετακόμισα στην Αθήνα, οπότε την έχω χάσει. Και είμαι προς αναζήτηση πιανίστα στη Θεσσαλονίκη, θα σας κάνω πρόταση μετά. Ωραία. Σκέψτε το. Τέλεια. Τι μουσική σ' άρεσε να παίζεις, να τραγουδάς? Μου αρέσουν τα πάντα. Δεν έχω κάποια συγκεκριμένη προτίμηση. Ωραία. Τι θα μας πεις σήμερα? Σήμερα θα σας πω το Εντερλέζι από Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω δηλαδή. Όλοι το καταδύναμη, ξέρεις, Ελένη. Ωραία. Και εμείς θα κρυφτούμε στα ψυγεία. Ωραία. Ξεκινάω. Να σε ακούσουμε, ναι. Σα με αμαλά ορό και λένα, ορό και λένα, δίβε και έρενα. Σα ορό ματαγέ. Τι είναι αυτή, ρε φίλε?
Μπράβο, Ελένη, μπράβο. Όταν ανακοίνωσες ποιο τραγούδι θα μας πεις, η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα, μην το τεμαχίσεις, αλλά τελικά εσύ... Δεν το τεμάχισα. Το έκανες το φιλέτο, τέλεια. Medium, προσκαλώ. Ωραίο. Υπέροχο, πραγματικά η φωνή σου μεταξίδεψε. Κάνεις κάτι το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ σε μουσικούς. Όταν ερμηνεύεις, έχεις σκαμπανεβάσματα στη φωνή σου, έχεις χρησιμοποιήσει τις δυναμικές σου πάρα πολύ όμορφα για να δημιουργήσεις το απαραίτητο συνέστημα. Ήσουν καταπληκτική και εγώ πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Δεν ξέρω βέβαια για τους υπόλοιπους. Ελένη, πραγματικά δεν το περίμενα. Είδα ένα κορίτσι, καταρχάς πολύ χαρούμενο, πρόσχαρο, έτσι, βόρεια φαίνεσαι, έτσι, ανοιχτή καρδιά, ρε παιδί μου, η φίλη μου η Ελένη, έτσι σε αισθάνθηκα. Και άνοιξε το στόμα σου και άκουσα μια χρειά, μια πολύ ωραία ερμηνεία σε ένα τραγούδι που αγαπάω ιδιαίτερα, καρφωμένη στη νότα, με ένα δικό σου τρόπο, μια δική σου έκφραση. Και με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό που άκουσα, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Εγώ σε ευχαριστώ. Μιχάλη. Εμφανίζομαι στον εαυτό μου άσχετος. Σας ακούω που λέτε όλα τα πολύ καλά λόγια για την Ελένη. Αναπόφευκτα πηγαίνω στην original εκτέλεση πάντα. Και αυτό λειτουργεί σαν βοήθεια για μένα για να μπορέσω να κρίνω. Σε σχέση αυτού που τραγούδησες με το αρχικό, απήχε πάρα πολύ από αυτό που όταν τα ακούω καμιά φορά, είτε σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό, είτε κάπου μπορεί να μειώσω ή να σταματήσω λίγο να ακούσω, να το ξεκλέψω. Ήταν πολύ μακριά. Δεν λέω ότι ήταν κακό. Έτσι. Λοιπόν, Ελένη, να σου πω την αλήθεια. Εμένα με νοιάζει το ταλέντο. Με νοιάζει και η ψυχή και με νοιάζει και η αλήθεια. Και τα έχεις όλα. Ευχαριστώ πολύ. Τον άγγιξε τον Γιώργο και νομίζω όλους μας άγγιξε η φωνή της Ελένη. Μελίνα. Έλα, μαζί. Πιάσε κόκκινη. Να δούμε αν θα πούμε το ίδιο. Για να δούμε. Από μένα είναι... Ναι! Ευχαριστώ. Κύριε Φιονέτα, αυτό. Ναι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ελένη, ευχαριστώ. Μιχάλη. Μάικλ. Εγώ θα παραμείνω στα δικά μου. Συνεχίζω να πιστεύω, κρίνοντας με το αρχικό, ότι ήταν μακριά. Τα παιδιά βλέπουν κάτι άλλο. Εγώ δεν το βλέπω, μπορεί να μην είμαι έτοιμος να το δω. Από μένα θα μου επιτρέψεις με σεβασμό να πω όχι. Ο Λεφ, πρόσδεκτα. Έχεις δύο ναι. Και η μπάλα. Και ένα όχι. Θέλεις τρία. Καταλαβαίνεις από αυτά που σου είπα βέβαια ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θα μείνεις στο παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Ελένη.